τις αρχές Κλεονές. Πραγματικά η φωτιά και οι αποχτές και είναι ανεξέλεκτη. Τώρα με τις οδηγίες που δίνει και ο στρατηγός ο κ. Μαθιόπουλος, με το συντονισμό, το καλύτερο συντονισμό των πυροσβεστικών μέσων αλλά και των εναέριων μέσων που έχουν έρθει δύο καντέναντέρ και δύο ελικόπτερα, πιστεύουμε ότι θα ελεγχθεί και θα κοπεί η φωτιά. Αυτή τη στιγμή η φωτιά και καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Δεν μπορούμε να αποτιμήσουμε τη συνολική ζημιά που έχει γίνει, αλλά είναι πάρα πολύ μεγάλη η ζημιά η οποία έχει γίνει. Είναι... Ακριβώς πίσω σας βλέπουμε εδώ που καίει πάρα πολύ και πολύ καπνός τώρα. Καίει αυτή τη στιγμή γιατί τα καναντέρ σβήνουν εδώ, είμαστε στην εστία της φωτιάς. Πρέπει να μην περάσει το δρόμο η φωτιά, γιατί αλλιώς θα έχουμε ανεξέλεκτες καταστάσεις. Δυστυχώς οι μετεωρολογικές συνθήκες δεν μας κάνουν να είμαστε αισιόδοξοι. Ελπίζουμε να μην έχει δυνατό αέρα. Χθες το βράδυ οι πυροσβεστικές δυνάμεις κυνηγάγαν τη φωτιά. Έχουν δώσει ένα αγώνα όλη νύχτα οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Δυστυχώς η φωτιά ήταν ανεξέλεκτη και έχουμε αυτά τα προβλήματα σήμερα. Και έχουμε μεγάλη καταστροφή σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις, αμπέλια και ελιές. Και θα δούμε την αποτύπωση τουλάχιστον μετά από 2-3 μέρες το πόσο μεγάλη και σημαντική είναι αυτή η ζημιά που έχει γίνει στις καλλιεργούμενες εκτάσεις. Ελπίζουμε να μην κινδυνεύσουν ούτε σπίτια ούτε χωριά και γι' αυτό είμαστε εδώ να συντονιστούν όλες οι δυνάμεις και οι υδροφόρες που χρειάζονται να έρθουν, ώστε και οι πυροσβεστικές δυνάμεις αλλά και οι εθελοντές να ολοκληρωθεί, αν θέλετε, ο αγώνας που γίνεται αυτή τη στιγμή. Για να μην γίνει ανεξέλεκτη κατάσταση της φωτιάς. Τραγωδία δυστυχώς έπληξε ακόμη την Κορινθία. Από χθες το βράδυ στις 7 η ώρα, μία φωτιά, τουλάχιστον ανεξέλεκτη χθες το βράδυ. Σήμερα βέβαια είναι υπό έλεγχο, όχι όμως οριοθετημένη. Καίει δυστυχώς καλλιέργειες, αμπέλια και άλλα δέντρα, όλα μόχθος και αγώνας όλων των αγροτών της περιοχής μας. Εκείνη που χρειάζεται αυτή τη στιγμή, στην οποία εργάζονται και δύο καναντέρ και ένα ελικόπτερο, χρειαζόμαστε ακόμη περισσότερα εναέρια μέσα, τα οποία δεν μπορούν να διατεθούν, διότι δεν υπάρχουν άλλες πυρκαγιές αυτή τη στιγμή στην επικράτεια και ως εκ τούτου η παρουσία και των δύο επιπλέον ή και τριών ακόμη αεροπλάνων είναι επιτακτική για να περιοριστεί η φωτιά και στο τέλος να σβήσει. Κάνουμε λοιπόν έκκληση προς αυτή την κατεύθυνση για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα ήδη στην περιοχή. Γιατί ήρθατε και εσείς εδώ, είμαστε στις Κλεονές τώρα. Είμαστε στις Κλεονές, αλλά η φωτιά είναι από τη μεριά προς το Κούτσι και σε όλες τις γεωργικές εκτάσεις, καίγοντας αμπέλια, όπως είπαμε, και καλλιέργειες και ελιές. Η καταστροφή είναι πάρα πολύ σοβαρή. Θα πρέπει να την αποτιμήσουμε μετά δύο μέρες για να είμαστε συγκεκριμένοι και από εκεί και πέρα θα εκτιμήσουμε και τις ζημιές, οι οποίες είναι πάρα πολύ υψηλές, και τι πρέπει να γίνει. Και η παρουσία του κράτους, εύχομαι και ελπίζω και θα αγωνιστούμε προς αυτή την κατεύθυνση να αποζημιωθούν όσο είναι το δυνατόν πλησιέστερα προς την αντικειμενική αξία που έχουν, αλλά και στο κόστος της πάλι της καλλιέργειας, η οποία θα διαρκέσει τουλάχιστον 5 με 7 χρόνια. Δυστυχώς η παρουσία μας δεν είναι για καλό σκοπό, απλά ήρθαμε να δούμε το μέτωπο της νέας φωτιάς που έχει ξεκινήσει από χθες το βράδυ στο Κούτσι. Δυστυχώς ξέφυγε η φωτιά το βράδυ με τους ισχυρούς ανέμους και αυτή τη στιγμή καίει κάποιες, θα έλεγα τη λέξη ανεξέλεκτες, ανεξέλεκτα καλλιεργήσιμες εκτάσεις, ελιές, αμπέλια. Επιχειρούν δύο αεροσκάφη. Νομίζω ότι πρέπει να γίνει, επειδή από ό,τι διάβαζα δεν υπάρχουν άλλα μέτωπα πυρκαγιών στην Ελλάδα, θα πρέπει να ενισχυθούν τα αεροπλάνα, τώρα που είναι μέρα, να περιορίσουν αυτή τη ζημιά. Δεν είναι η οριοθετημένη φωτιά δυστυχώς. Νομίζω μετά από μία-δύο μέρες και εφόσον έχει καταζεστεί η πυρκαγιά, θα γίνει πραγματικά η αποτίμηση των ζημιών. Πρέπει επειγόντως το κράτος να ενισχύσει τους παραγωγούς, γιατί η ζημιά, ξέρετε, μπορεί να καεί σήμερα το χωράφι, αλλά από εκεί πέρα οι ζημιές είναι για τα επόμενα χρόνια πολύ σημαντικές. Ελπίζουμε το κράτος, η πολιτική προστασία να ευαισθητοποιηθεί πολύ γρήγορα και να ενισχύσει τις εναέρειες δυνάμεις για να μπορεί να κατασταθεί πιο γρήγορα η φωτιά. Εδώ.